Νέα στοιχεία στις τελευταίες ώρες στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ Αρχηγείου που εδώ και σχεδόν ένα μήνα διερευνούν υπόθεση που αφορά χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης. Ενώ οι έξι ύποπτοι από τη Συρία τελούν υποκράτηση και αύριο αναμενόταν να οδηγηθούν ενώπιο δικαστηρίου, νέα στοιχεία οδήγησαν τους ανακριτές να αλλάξουν τη διαδικασία. Πληροφορίες του Άντενα θέλουν τους ανακριτές μετά από τον έλεγχο στα κινητά των έξι να έχουν στα χέρια τους τεκμήρια ανάμεσα στα οποία και κάποιες φωτογραφίες τα οποία φαίνεται να άλλαξαν και κάποιες από τις κατηγορίες. Αν και οι έξι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, αυτή τελικά θα γίνει αύριο. Ωστόσο, οι κατηγορίες πλέον που θα αντιμετωπίζουν οι ύποπτοι θα έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση τρομοκρατίας και χρηματοδότηση, ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης και αδικήματα για ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες όλοι από τη Συρία, πέντε άντρες και μια γυναίκα, είναι ηλικίας από 28 μέχρι 49 ετών. Ενώ σύμφωνα με τις αρχές, όλοι κατέχουν το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας και δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Την ίδια ώρα, ξένες υπηρεσίες βρίσκονται εν αναμονή ενημέρωσης από τους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου.